Σε ξενώνα στη Ζαγορά του Πηλίου έμειναν οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στην απόπειρα απόδραση του Παναγιώτη Βλαστού. Επέλεξαν πριν το εγχείρημα να ξεκουραστούν με σάουνα και υδρομασάζ. Ο τρόπος τους δε έδειχνε ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια. Σε ξενώνα στη Ζαγορά του Πηλίου, με σάουνα, υδρομασάζ και τζακούζι, επέλεξαν να μείνουν πριν από την απόπειρα απόδρασης οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο ελικόπτερο και οι δύο γυναίκες μυστήριο. Δύο ζευγάρια. Είχαν φύγει και ξανά ήρθαν. Νεαροί ήταν, ξέρω από 25 μέχρι 30 χρονών, οι Ελληνίδες. Μερικά λεπτές ήταν. Με τρία αναστήματα. Στον τύχημα ήταν σχεδόν το ίδιο. Ήταν λεπτές, ήταν και στο κλασικό τύχημα, Ο τρόπος που κινούνταν τα δύο ζευγάρια έδειχνε ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που τους αρέσει η χλιδά τη ζωή. Πήγαν σε καλά δωμάτια, ναι. Ακούστηκε ότι θα βγει ελικόπτερο του πάρκου. Θεώρησα, ας πούμε, για πλουσίους. Εδώ που τα λέμε, εκεί πάει το μυαλό. Μεταξύ ήταν ζευγάρια, λέω, νεαροί, είναι εντάξει. Δεν ξέρω από πού κατάγονται. Και υπολόγισα ότι κάτι ζεστάδες είναι και μάλλον γι' αυτό λέω, καλέσαν το ελικόπτερο. Ο ένας εμφανιζόταν ότι κάπως ήταν καλοντημένος. Ο άλλος όχι τόσο. Με γραβάντα κλπ. Και λέω μάλλον αυτός που θα έχει τα λεφτά. Ο πατέρας του ιδιοκτήτη δε τα δύο ζευγάρια την ώρα που έφευγαν από τον ξενώνα. Ήταν περίπου 3 το απόγευμα της Κυριακής. Με λιγοστές αποσκευές επιβιβάστηκαν στο ταξί που θα τους μετέφερε στο σημείο από όπου θα επιβιβάζονταν στο ελικόπτερο.